Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Δώρα Αυγέρη, εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Yeah. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που σας λέω. Και εμείς που είστε εδώ, η σημερινή μέρα ήταν τι? Ήταν μέρα ανακούφισης, γιατί πλέον φεύγει ένα κομμάτι το οποίο αποτελούσε ένα βαρύδι. Έχουν ακουστεί διάφορα. Αλίμον. Είναι μια μέρα δύσκολη. Ναι. Είναι μια μέρα που έχει ξαναζήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά στην ιστορία του και στην πορεία του και στον βίο του. Είναι όμως λίγο διαφορετική σε σχέση με την διαδικασία που έγινε όλο αυτό, γιατί συνήθως στην αριστερά, γενικά στον προοδευτικό χώρο που υπάρχουν διασπάσεις ή αποχωρήσεις, έχουν προηγηθεί κάποιες πολιτικές διαδικασίες, κάποιες κομματικές διαδικασίες και κυρίως έχει γίνει αντιληπτό και κατανοητό το πολιτικό επίδικο για το οποίο έχει συμβεί αυτό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό δεν έχει προηγηθεί, ούτε έχει συμβεί. Mm-hmm. Και παραμένει αναπάντητο το ερώτημα το γιατί και ποιες επιδιώξεις κρύβονται πίσω από αυτό, κύριε Χαρίτου. Αυτό το διάβασα. Ωστόσο, άκουσα και τον κύριο Αλέξη Χαρίτση νωρίτερα σε μια συνέντευξη που παραχώρησε. Και πλέον έχουμε στελέχη των 6-6 να βγαίνουν με τοποθετήσεις τους δημόσιες, για το προηγούμενο διάστημα δεν συνέβαινε αυτό. Και είπε χαρακτηριστικά ότι υπήρχαν προγραμματικές παλινοδίες, υπήρχαν θέματα σε ό,τι αφορά την δημοκρατία, μια πλήρη μετάλλαξη ενός πολιτικού χώρου από τα βασικά πολιτικά προτάγματα που είχαμε όλα τα προηγούμενα Κοιτάξτε, χρόνια. Όσο και αν είναι δύσκολο, σας λέω, γιατί μιλάμε για πρώην συντρόφους, για συντρόφους και συντρόφους που ήταν βουλευτές και στελέχη. Αναφέρονται όμως σε συγκεκριμένα θέματα, αυτό θέλω να πω. Συμμαχία πλέον, με δική τους απόφαση και με δική τους επιλογή, έχουν εγκαταλείψει το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Mm-hmm. Και αντιμετωπίζονται ως εκπρόσωποι ενός πολιτικού φορέα, γιατί αυτό παίρνει πια και τα χαρακτηριστικά μιας κοινοβουλευτικής ομάδας, που είναι ανταγωνιστικός στον πολιτικό σκοπό και την επιδίωξη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω να σταθώ πολύ σε αυτό, γιατί πλέον νομίζω ότι και αυτό ήταν και το μήνυμα και των δηλώσεων των στελεχών, γιατί πρέπει να δούμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία έχει παραμείνει για να δίνει τη μάχη με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ότι η απόφαση και του Προέδρου και των στελεχών και των υπόλοιπων βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας που θα δώσει τη μάχη με πολύ πιο δύσκολους όρους είναι να προχωρήσουμε μπροστά, και ότι πολιτικός αντίπαλος είναι η δεξιά πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Μέρα που είναι σήμερα, πάντως, θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι τα βλέμματα όλων μένουν σε αυτό που έχει συμβεί. Ναι, είναι λογικό, αλλά σας λέω και ποια είναι η δική μας. Από εκεί και πέρα, εσείς λέτε ότι υπήρχε μία επιδίωξη προς μία κατεύθυνση να δρομολογηθούν οι εξελίξεις έτσι όπως φτάσαμε στο σημείο που έχουμε φτάσει σήμερα. Δεν υπήρχε μία επιδίωξη και από την δική σας πλευρά, την πλευρά του κυρίου Κασελάκη όμως, για να δρομολογήσει ταχύτερα τις εξελίξεις. Μία το δημοψήφισμα, μία τώρα η πολιτική γραμματεία. Άρα θέλατε να έρθουν οι εξελίξεις πιο κοντά, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν στελέχη των 6-6. Αν μου επιτρέπετε, διάβασα πάρα πολύ προσεκτικά το κείμενο της αποχώρησης, εγκατάλειψης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ειλικρινά δεν γίνεται καθόλου αντιληπτό και καθόλου κατανοητό ποιο είναι αυτό το πολιτικό επίδικο. Και μπορώ να σας πω ότι είναι αντιληπτό κυρίως από την κοινή γνώμη, από τα χιλιάδες μέλη μας, αλλά όχι μόνο από τα χιλιάδες μέλη. Μιλάω και για τον κόσμο που δεν έχει εγγραφεί στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ενδιαφέρεται πάρα πολύ γιατί ανήκει στον προοδευτικό χώρο. Έχει γίνει αντιληπτό από την πρώτη στιγμή εκλογής του νέου Προέδρου ότι τελικά η μοναδική διαφωνία εντός εισαγωγικών είναι το αποτέλεσμα στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέου Προέδρου. Αυτό φαίνεται. Και αυτό φάνηκε και από την πρώτη στιγμή. Δεν είναι να πείτε ότι εκδηλώνεται αυτές τις 60 μέρες περίπου που έχουμε μεσολαβήσει από τότε, αλλά από την πρώτη στιγμή. Και αυτό, ξέρετε, είναι και δυσνόητο και μη κατανοητό και από τον απλό κόσμο που έχει απαιτήσεις. Έχει απαιτήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ και είχε και απαιτήσεις από αυτούς τους ανθρώπους. Εδώ πρόκειται σαφέστατα, επειδή έχουν υποθεί πολλά για έλλειψη πολιτικής, για μη σεβασμό της δημοκρατίας. Αν κάποιος δεν σέβεται τη δημοκρατία, είναι αυτός που δεν σέβεται την λαϊκή εντολή, τη λαϊκή εντολή που, όπως εκφράστηκε πριν από 2 μήνες, σε μια δημοκρατική διαδικασία για την ανάδειξη Προέδρου. Και δεν σέβεται όμως, και αυτό είναι πολύ σοβαρό, ότι στις εκλογές του περασμένου Ιουνίου του 2023, με λίστα, περίπου 1 εκατομμύριο ανθρώπων επέλεξαν τη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική ομάδα με το συγκεκριμένο αριθμό να έχει την αποστολή, το ιερό καθήκον της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο ελληνικό κοινοβούλιο. Mm. Και αυτό
έχει το χαρακτήρα και μια νόθευσης, ενός, μιας νόθευσης της λαϊκής εντολής, κύριε Χαρίτου. Και αυτό δεν πρέπει κανείς να το περνάει αβίαστα, αψήφιστα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Άρα ποιος μιλά για έλλειψη πολιτικής και σεβασμού στη δημοκρατία. Και επίσης νομίζω ότι υπήρχε δυνατότητα μέσα στα κομματικά όργανα, στις πολιτικές γραμματείες που συνεδρίασαν, τα εκτελεστικά γραφεία, στην Κεντρική Επιτροπή, ο καθένας και καθεμιά που είχε την δική της άποψη ή την δική του άποψη να την εκφράσει και να μπορέσει να στείλει και το μήνυμά του και στο εσωτερικό του κόμματος και έξω από αυτό. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν συνέβη. Κυρία Αυγέρη, αν υποθέσουμε ότι σήμερα κλείνει ένας κύκλος της διαδρομής, ένας κύκλος 15 ετίας της διαδρομής του ΣΥΡΙΖΑ από τα χαμηλά στα ψηλά στην εξουσία και από εκεί στην πτώση και την πολυδιάσπαση μέχρι την σημερινή ημέρα. Από αυτό το πράγμα που περιγράφεται στην είσοδο της Κουμουνδούρου που γράφει ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μπαίνοντας κάποιος που βλέπει, ποια είναι τα στοιχεία τα οποία διατηρεί ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα? Ακούστε, όσοι είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είμαστε αριστεροί, προοδευτικοί, τουλάχιστον έτσι αυτοπροσδιοριζόμαστε, έτσι προσδιορίζουμε και τη θέση μας μέσα σε αυτόν τον χώρο. Τις άνθρωποι που έχουν ανησυχίες για την οικολογία, που έχουν ανησυχίες για την καθημερινότητα των πολλών απλών καθημερινών ανθρώπων, των μικρομεσαίων, των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαποσχαλούμενων, αυτών που εξαπατήθηκαν από την κυβέρνηση. Αυτοί είμαστε. Και σε τελική ανάλυση, αφήστε ο καθένας να διατυπώσει την άποψη για τον εαυτό του πώς αισθάνεται και πώς είναι. Εδώ είχαμε τώρα, ξέρετε, μία επιδίωξη από αυτούς τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που αποχώρησαν να προσδιορίζουν τους άλλους με τα δικά τους γυαλιά και με τη δική τους οπτική γωνία. Δεν προσπάθησαν να πείσουν για το τι είναι οι ίδιοι, αλλά προσπάθησαν κυρίως να παρουσιάσουν την εικόνα των άλλων ανθρώπων. Ακούγεται και αν μου επιτρέπετε, αυτό δεν είναι και πολύ δημοκρατικό, δεν είναι και πολύ προοδευτικό. Είναι και πολύ αριστερό. Ακούγεται από το ρεπορτάζ ότι ακόμα και από αυτούς που μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι στέκουν προβληματισμένοι και στέκουν προβληματισμένοι γιατί δεν υπάρχουν σαφείς προγραμματικές θέσεις, είναι σε αναμονή, θεωρούν ότι χάνεται πολύτιμος χρόνος και είναι προβληματισμένοι επίσης γιατί δεν υπάρχει αυτή η ανανέωση των προσώπων η οποία περίμεναν ότι θα υπάρχει. Αδικείται τον ΣΥΡΙΖΑ, νομίζετε ότι... Ρεπορτάζ όχι, αδικείται ο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν θεωρεί κανείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προήλθε τέλη Σεπτέμβρη από Παρθενογένες. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είχε κυβερνητικό πρόγραμμα. Έχει θέσεις, καταστατικό που προϋπήρχαν. Δεν γεννιέται από το μηδέν με την εκλογή Προέδρου. Το πρόγραμμα αυτό παραμένει αναλύωτο με βάση πρόγραμμα, αυτό που είναι θέσεις οι οποίες εμπλουτίζονται. Είναι μια δυναμική διαδικασία, δεν είναι κάτι στατικό, αλλά δεν είναι και κάτι που ξεκινάει από το μηδέν. Αλίμονο. Και σε τελική ανάλυση, γι' αυτό εκλέγονται και οι ηγεσίες, πρόεδροι, τα όργανα, για να έχουν μια θητεία και στο βάθος του χρόνου, όσο διαρκεί αυτή η θητεία τους, να αξιολογούνται για τις πράξεις τους, για τις παραλήψεις τους, για το τι έκαναν από αυτά που υποσχέθηκαν ότι θα κάνουν ή δεν θα έκαναν. Αλλά μπορεί κάποιος να απαντήσει τι δεν έκανε ή έκανε ο κύριος Κασελάκης από την πρώτη μέρα που εξελέγει και αντιμετωπίζει αυτή την αμφισβήτηση από την πρώτη μέρα. Άρα, ας είμαστε, θα ήθελα λίγο να είμαστε, να επανέλθει η σοβαρότητα σε σχέση με το τι πραγματικά συμβαίνει. Η ιστορία θα κρίνει και αυτούς που εγκατέλειψαν και αυτούς που έμειναν. Η ιστορία όμως έχει επίσης αποδείξει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει περάσει από αυτές τις δύσκολες φάσεις και από αυτές τις δύσκολες συγκυρίες και τα έχει καταφέρει. Εχθές είχαμε μια συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό και είδαμε στη Βουλή να βρίσκονται 18, μετρήσαμε εμείς, 20 άκουσα ότι έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ήταν τα μέλη του ή οι βουλευτές του οι οποίοι παρευρίσκονται στην διαδικασία αυτή της συζήτησης του προϋπολογισμού. Γιατί τόσοι λίγοι? Αυτό δεν είναι με ευθύνη αυτών που μένουν, είναι με ευθύνη αυτών που έφυγαν. Και είναι άνθρωποι που είναι πανάξιοι, που είναι ικανοί και θα μπορούσαν να καταναλώσουν όλη αυτή την θεά ουσία και την ενέργεια για να γίνει αποδοτική, ακόμη πιο αποδοτική αντιπολίτευση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και να μην κρύβεται σε αυτή την ομίχλη της εσωστρέφειας και της έντασης που σε κανέναν δεν αρέσει και πολύ περισσότερο δεν αρέσει στον κόσμο, όχι μόνο που ήρθε να ψηφίσει, επιτρέψτε μου, αλλά δεν αρέσει και στη μεγάλη πλειοψηφία του προοδευτικού κόσμου που έχει απαιτήσεις από εμάς.
Εγώ θα μείνω σε αυτούς που μένουν. Έχουν πολύ δύσκολο έργο οι εναπομείνασες και εναπομείνοντες βουλευτές στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θα έπρεπε να ξέρετε, είναι στη Βουλή όμως. Αλλά λέω. Να ξέρετε ότι αυτοί είναι πεισμωμένοι. Είναι πεισμωμένα όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ο κόσμος και οι μάχες θα δοθούν με μεγάλη ένταση. Είμαστε λιγότεροι, αλλά είμαστε ενδυναμωμένοι. Να το θέσω διαφορετικά. Δεν θα έπρεπε να ήταν χθες στη Βουλή να δώσουν τη μάχη όμως. Αυτό λέω. Λέω ότι βγάλετε, κάνετε την αφαίρεση από αυτούς που ήταν και από αυτούς που είναι και από αυτούς που έφυγαν. Πάλι λείπουν οι 16. Ωραία. Λέω ότι όλο αυτό γίνεται μέσα σε μια συγκυρία πάρα πολύ μεγάλης θλίψης και αμφισβήτησης γενικά. Τώρα τα πράγματα θεωρώ ότι είναι πιο κατασταλαγμένα. Άρα λόγω του κλίματος επέλεξαν να μην βρίσκονται εκεί. Επιτρέψτε μου λίγο να ολοκληρώσω. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Λέω ότι σήμερα τα πράγματα είναι πιο κατασταλαγμένα. Είναι ξεκάθαρη πια η εικόνα και της κοινοβουλευτικής ομάδας, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν είναι εύκολο. Στα διπλανά έδρανα θα κάθονται άνθρωποι που μέχρι σήμερα ήταν στην ίδια κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν είναι εύκολο αυτά να διευθετηθούν και συναισθηματικά. Προφανώς και υπάρχει και συναισθηματική ένταση. Και προφανώς και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν όταν αυτό το πράγμα γίνεται μέσα σε αυτή την ένταση. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο από τώρα και πάλι. Λοιπόν, εσείς συζητάτε την επιστροφή των εδρών πλέον από τους βουλευτές οι οποίοι φεύγουν και επιμένετε σε αυτό. Δεν τη ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τη ζητάει ο λαός που ψήφισε τους συγκεκριμένους βουλευτές και βουλεύτριες με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και η αλλαγή των εδρών γίνεται με μια διαδικασία που λέγεται εκλογές. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος. Δεν είναι καρέκλες μουσικές. Άρα το πολιτικά ορθό και πολιτικά έντιμο είναι αυτό. Αλλιώς υπάρχει μια, όχι μόνο προσβολή της δημοκρατικής αρχής, και υπάρχει και νόθευση του εκλογικού αποτελέσματος. Υπάρχει ένας φόβος, υπάρχει μια σκέψη μήπως φύγουν και άλλοι. Σας τρομάζει αυτό? Δεν φοβόμαστε κάτι. Θεωρείτε ότι κλείνει ο κύκλος των αποχωρήσεων εδώ? Όχι. Αυτό είναι ένα ερώτημα που να το κάνεις σε αυτούς που αποχώρησαν και αν γνωρίζουν και άλλους ή αν έχουν κάτι στο μυαλό τους. Εμείς σκεφτόμαστε αυτούς που έχουν μείνει. Και δεν αναφερόμαστε στα στελέχη ή στους βουλευτές που έχουν μείνει. Αναφερόμαστε στον κόσμο που έχει μείνει και περιμένει απαντήσεις από εμάς. Περιμένει δουλειά. Εκεί είναι η στόχευσή μας. Το είπα και θα το ξαναπώ. Εμείς από το βήμα της Βουλής θα κοιτάμε δεξιά. Στον Πρωθυπουργό και στα υπουργικά έδρανα. Εκεί θα κοιτάμε, εκεί θα κάνουμε την αντιπολίτευση. Προγραμματικά, πού θα κοιτάτε από το ριζοσπαστικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, τι θα παραμείνει, τι κρατάτε? Σας απάντησα και προηγουμένως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από το Σεπτέμβριο και μετά δεν προέρχεται από παρθενογένεση. Έχει βασικές αρχές, έχει τη διακήρυξή του, έχει από την αριστερά, την πατριωτική αριστερά, την αριστερά της οικολογίας, των κινημάτων. Τους ανθρώπους του κέντρου, του μεσαίου χώρου, τους σοσιαλιστές, τους προοδευτικούς ανθρώπους και είναι όλους αυτούς που δεν χωρούν σε αυτήν την μη δημοκρατία του καθεστώτος Μητσοτάκη. Για διαφόρους λόγους, οικονομικούς, κοινωνικούς, τα αναδεικνύεται πάρα πολύ συχνά, τα ζητήματα σε σχέση με το κράτος δικαίου και την υποβάθμισή του, με τις παρακολουθήσεις, με το ότι ελεύθεροι επαγγελματίες, άνθρωποι του μόχθου, αλλιώς κοιμούνται και αλλιώς ξυπνούν με έναν άλλο φορολογικό νόμο, ενώ προεκλογικά είχαν εξαπατηθεί από τον κύριο Μητσοτάκη και από την Νέα Δημοκρατία. Και μου δίνεται μια εξαιρετική πάσα για να θέσω το ερώτημα του ποιο είναι το target group του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Δηλαδή, είναι τα νιάτα, είναι τα περήφανα γυρατιά? Και το λέω αυτό γιατί σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως η δήλωση του κυρίου Κασελάκη. Δεν είναι target group. Δεν είναι επιχείρηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας πολιτικός φορέας. Περί της παλαιάς Ελλάδας, αυτό αναφέρομαι, και της νοικοκυρεμένης Ελλάδας. Νομίζω ότι οι νοικοκύριδες, επειδή όλοι νομίζω προερχόμαστε λίγο πολύ από την ίδια τάξη, από τις ίδιες λαϊκές γειτονιές, δεν χαρίζονται οι λαϊκές γειτονιές, οι νοικοκύριδες και οι νοικοκυρές στην δεξιά. Ναι, άνθρωποι που ξέρετε ότι μέσα από τις λαϊκές γειτονιές, από τους νοικοκύριδες, βγήκαν αγωνιστές, αγωνίστριες. Βγήκαν μεγάλες μορφές. Γιατί είναι ταυτισμένο αυτό με το δεξιό χώρο, αλήθεια? Από πότε αυτό, από πότε απεμπόλυσε η αριστερά τους ανθρώπους που μάχονται για τη δικαιοσύνη, για τη διαφάνεια, για τη λογοδοσία, για την αξιοκρατία? Αν αυτό δεν είναι έγνοια μας, αν δεν είναι ο νοικοκύρης, ο καθημερινός άνθρωπος που μέσα σε αυτές τις συνθήκες της ακραίας φτώχειας προσπαθεί να κρατήσει το σπιτικό του και το παιδί του στην πατρίδα για να μην αναγκαστεί να φύγει να δουλέψει κάπου αλλού ενώ το έχει σπουδάσει με πολλές θυσίες και
με μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσει να κάνει αυτό που λέμε κοινωνική κινητικότητα. Γιατί, ξέρετε, διακρίνω έναν μεγάλο ελιτισμό και συνομπισμό. Από πότε η αριστερά είναι ελιτιστική? Μου είπατε πριν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόγραμμα ήδη από το παρελθόν. Εγώ θα ρωτήσω όμως το εξής και θα ήθελα να κλείσουμε με αυτό. Περιμένουμε να δούμε μια επαναδιατύπωση θέσεων και προγράμματος από το ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο προσεχές διάστημα. Να το επαναλάβω. Λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε το πρόγραμμα της θέσης του, αλλά προφανέστατα όλα αυτά εμπλουτίζονται. Είναι μια ανοιχτή διαδικασία. Πότε? Ούτως ή άλλως. Έχουμε τις διαδικασίες για τα περιφερειακά συνέδρια που θα γίνουν οι προτάσεις. Έχουμε και μια διαδικασία και με τον ΑΗ ΣΥΡΙΖΑ που είναι πολύ σημαντική για να μπορέσει το κόμμα να φτάσει πιο εύκολα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και στον πιο δύσκολο προορισμό. Και από την άλλη, ναι, έχουμε και αυτές τις ομάδες εργασίας, τα think tank που θα εμπλουτίσουν και θα δώσουν και νέα προοπτική και νέο κόσμο που θα έρθει. Ορόσημο το συνέδριο. Ορόσημο είναι η επόμενη συνάντηση, είτε αυτή είναι ένα περιφερειακό συνέδριο, είναι το συνέδριο και φυσικά είναι και οι ευρωεκλογές. Για μένα όμως ορόσημο είναι να σταματήσει, το πιο σημαντικό, να υπάρξει αυτή η νέα αφετηρία που θα εκδηλωθεί και μέσα στη Βουλή με μια πραγματικά δυναμική αντιπολίτευση που θα καταφέρνει να προβάλλεται και να επικοινωνείται στον απλό κόσμο, γιατί αυτή τη στιγμή αδικείται το έργο που γίνεται και στη Βουλή. Μάλιστα. Και οι παρεμβάσεις και φυσικά η ενδυνάμωση και των οργανώσεων και των ομαρχιακών επιτροπών, γιατί επιμένω ότι είναι χιλιάδες αυτοί που έμειναν. Είναι δύσκολο να φεύγουν κάποιοι σύντροφοι και συντρόφισσες. Εγώ είμαι όμως σίγουρη ότι ο αγώνας που θα δοθεί δεν θα είναι ο αγώνας στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα ανοίξει ένα καινούριο αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο, αλλά θα είναι αγώνας για να χάσει η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη. Κύριε Αβγέρη, ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα. Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά και ελπίζω την επόμενη φορά να τα πούμε για ζητήματα της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ.